είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση, η οποία ήταν πρωτοβουλία του Δημάρχου, βέβαια. Για μένα ήταν ξαφνικό, αν και γνωριζόμαστε και από παλιά, από όταν ήταν Δήμαρχο του Μακρυγιαλού. Είχαμε και τότε μια καλή συνεργασία. Ε, συζητήσαμε κάποια πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία απασχολούσαν και την υπηρεσία μα ε, για του αρχαιολογικού χώρου τη Ιερά για το θέατρο το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει η ανασκαφή του πολύ σύντομα, για, τον, για κάποιους άλλους χώρους που χρήζουν οπωσδήποτε ανάδειξης, για τη συλλογή, για το κτίριο συγκεκριμένα και την συλλογή όπου θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες και ανάδειξη και προβολής. Ε, με την προϊσταμένη την κυρία Σοφιανού είχα μια άριστη συνεργασία ως πρωινδήμαρχος και βασικά πέρασα σήμερα από εδώ πρώτα απ' όλα για να τις Ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο που έχει αναλάβει στο νομό Λαστίου, με ελάχιστο προσωπικό η αρχαιολογία. Με τόσα μνημεία και τόσα αρχαία που έχει ο νομό Λαστίου, καταλαβαίνετε ότι είχε ένα δύσκολο έργο να, ε, να επιτελέσει στο νομό. Εμεί στην Ιερά Πετρα, ο Δήμο έχει πάρα πολλά αρχαία. Έχουν γίνει και κάποιε ανασκαφέ, είτε στην Ανατολή, είτε στο Καβούσι, στην Πασιά μου, μέσα στην Ιερά Πετρα, με το αρχαίο θέατρο. Στο μακρύ υπάρχουν οι ε, Ρωμαϊκοί έπαυλοι ε, και σε πολλά άλλα σημεία μέσα στην Ιερά Πετρα, η Ναυμασία. Ε, το μουσείο πάνω απ' όλα, ο Καλέ κάτω, το Φρούριο. Θέλουμε να βοηθήσουμε στα Δήμος για την ανάδειξη όλων αυτών των μνημείων και ξέρετε πολύ καλά ότι η Αράπτρα δεν είναι μόνο ήλιο και θάλασσα, αλλά είναι και όλο, όλο το, το ιστορικό που έχει. Ε, είναι μια πόλη με πάρα πολλά αρχαία που πρέπει να τα αναδείξουμε να τα προστατεύσουμε. Και να στηρίξουμε μέσα από αυτή την προσπάθειά μας και τον τουρισμό στην Ιεράπετρα. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία. Είμαι στη διάθεση Ασυλλογική Υπηρεσία σε ό,τι χρειαστεί. Θα είμαι δίπλα και από κοινού θα συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε αυτό το δύσκολο έργο, την ανάδειξη των μνημείων στην Ιεράπετρα, για το καλό του Δήμου, αλλά και πάνω απ' όλα για να κρατήσουμε στη μνήμη μα όλη αυτή την προσπάθεια και όλα αυτά τα μνημεία τα οποία υπάρχουν και πολλοί από εμά δεν τα γνωρίζουν.